Αυτός γαρσώσει των λαών αυτού από των αμαρτιών αυτών. Εορτάζομαι αύριο, αγαπητοί μου αδελφοί, τα Χριστούγεννα, δηλαδή την εορτή της ενανθρωπίσεως του Θεού. Οι άνθρωποι ανέμεναν και ο Σωτήρας ήλθε. Και τα δύο, και η αναμονή και ο ερχομός ανήκουν στο παρελθόν. Τότε τι νόημα έχουν τα Χριστούγεννα για μας σήμερα? Αλλά αγαπητοί μου, η κάθε εορτή της Εκκλησίας μας θυμίζει βέβαια κάτι από το παρελθόν, αλλά είναι επίσης και παρόν, ζωντανή τελεσιουργία. Μέσα στο λειτουργικό χρόνο της Εκκλησίας μας που αντικατοπτρίζει την αιωνιότητα του Θεού, το παρόν διευρύνεται, αγκαλιάζει κατά κάποιο τρόπο το παρελθόν και το μέλλον. Η παρθένος σήμερον των υπερούσιων τίκτη, ψάλλει η Εκκλησία. Και ό,τι συνέβη μια φορά στην ιστορία πρέπει να πραγματοποιείται κάθε φορά στη ζωή του κάθε πιστού. Τότε ήλθε ο Σωτήρ για όλους, αλλά πρέπει πάντα εκ νέου να έρχεται για τον καθένα μας. Ο καθένας μας πρέπει να λάβει πείρα της αναμονής και του ερχομού του Κυρίου για να επιτύχει τη σωτηρία. Ίσως σήμερα ο άνθρωπος σκέπτεται, ό,τι είναι σπουδαίο στη ζωή μου θα το επιτύχω μόνος μου, θα το κερδίσω με τον αγώνα και την προσπάθειά μου, και αν χρειαστεί να σωθώ θα το επιτύχω μόνος μου. Τι νόημα έχει να περιμένω κάποιον άλλο που έρχεται από κάπου αλλού για να με σώσει? Βέβαια, ό,τι μας αφορά πρέπει μόνοι μας να το θέλουμε και να το επιδιώκουμε. Όμως, πολλά σπουδαία και σημαντικά στη ζωή μας δεν εξαρτώνται μόνο από εμάς και την προσπάθειά μας. Τι υπάρχει παραδείγματι σπουδαιότερο για τον άνθρωπο από το να αποκτήσει ένα φίλο στη ζωή? Αλλά μπορούμε μόνοι μας να τον δημιουργήσουμε? Όχι βέβαια, πρέπει να έρθει. Σε κάποια ευκαιρία τον συναντάμε, διαλεγόμεθα μαζί του και αναπτύσσεται εκείνο το ωραίο και καρποφόρο που ονομάζεται φιλία. Κάτι ανάλογο συμβαίνει στη συνάντηση των δύο φίλων, του άνδρα και της γυναίκας. Και αν καλοσκεφτούμε, πολλά πράγματα στη ζωή μας έρχονται από αστάθμητους και απρόβλεπτους παράγοντες. Μερικά τα επιτυγχάνουμε μόνοι μας, αλλά και πάλι πρέπει να μας δοθεί η δυνατότητα, η ευκαιρία και εμείς να την αξιοποιήσουμε. Σε ένα ερχομό βασίζεται και η σωτηρία μας. Αυτόν που την πραγματοποίησε, τον σωτήρα, δεν τον ανακάλυψαν οι άνθρωποι. Ήλθε από το μυστήριο της ελευθερίας του Θεού. Πολύ συχνά βέβαια οι άνθρωποι τον είχαν αναζητήσει. Σε όλους τους λαούς παρουσιάζονται μορφές σωτήρος που γεννήθηκαν από τη βίωση
της ανάγκης της ανθρώπινης υπάρξεως. Φέρουν τα χαρακτηριστικά των Ελλήνων, των Ρωμαίων, των Ινδών, των Γερμανών και ενσαρκώνουν στη μορφή τους ό,τι ο λαός τους και η εποχή τους εννοούσε με την λέξη σωτηρία. Αλλά επειδή γεννήθηκαν από τον κόσμο, δεν μπόρεσαν να βγάλουν τον κόσμο από το αδιέξοδο. Και επειδή ήταν διαμορφωμένοι από υλικό του κόσμου, θα λέγαμε, η επιτυχία τους πέρασε μαζί με αυτούς. Ο πραγματικός σωτήρας ήλθε από την ελευθερία του Θεού σε ένα λαό, σε μια εποχή και με μια μορφή που προκαλεί την κατάπληξη, την απορία, και πρέπει ο άνθρωπος να ξεπεράσει τα ανθρώπινα μέτρα και κριτήρια για να μπορέσει να πει «ετέχθη ημίν σήμερον σωτήρ». Αυτό μας λένε τα Χριστούγεννα. Κάθε Χριστούγεννα μας παρακινούν να σκεφτούμε το θαύμα αυτού του ερχομού. Μας θυμίζουν όμως ακόμη ότι ο ερχομός αυτός δεν αφορά μόνο την ανθρωπότητα σαν σύνολο, αλλά τον κάθε ένα μας ξεχωριστά. Πρέπει να έλθει ο σωτήρ στον κάθε ένα μας, στις χαρές και στις ανάγκες μας, στις επιδιώξεις, τις αμηχανίες και τους πειρασμούς μας, στις αγωνίες και στους αγώνες μας, σε όλα όσα καθορίζουν τη ζωή και την ουσία μας. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ο καθένας μας. Ο Χριστός είναι ο σωτήρας μου. Γι' αυτό κοινωνησά το η ψυχή σου το Χριστό ως κοινωνή νύμφη, νυμφίο, τονίζει ο Μακάριος ο Αιγύπτιος. Γιατί εκείνος μας γνωρίζει μέχρι τα μύχια, μας δέχεται με την αγάπη του, μας φωτίζει με το πνεύμα του, μας αγγίζει την καρδιά και μας τρέφει τη θέληση στο σωστό. Γι' αυτό τα Χριστούγεννα μας προτρέπουν να διερωτηθούμε ο καθένας μας. Εγώ έχω σχέση με το Χριστό? Γιατί όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, απάντων μίζων το των Χριστών ερώμενον έχειν και εραστήν. Το πιο μεγάλο πράγμα στη ζωή είναι να αγαπάς το Χριστό και να αγαπιέσαι από το Χριστό. Να διερωτηθούμε, ήλθε ο Χριστός για μένα, τον γνωρίζω, τον αγαπώ, τον εμπιστεύομαι, μένω ενσωματωμένο στο σώμα του, την Εκκλησία, για να αντλώ τον αγιασμό? Μόνο αν η απάντησή μας είναι θετική, τότε θα μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει το ότι έγινε ο Θεός άνθρωπος για να κάνει τον άνθρωπο Θεό. Γιατί ο Χριστός με την σάρκωση και την ανανθρώπιση του επέτυχε την του αναλυφθέντος ανθρώπου προς το ύψος της Θείας Φύσεως, εξομοίωσιν τε και ένωσιν το ανθρώπινον εις την της θεότητος με τουσίαν άγων, όπως γράφει ο Γρηγόριος Ονήσις. Επέτυχε δηλαδή ο Χριστός με την ενανθρώπισή του να ανεβάσει, να ενώσει, να εξομοιώσει τον άνθρωπο με το Θεό, οδηγώντας το ανθρώπινον στην μετοχή κατά χάριν
της θεότητος. Με άλλα λόγια, αγαπητοί μου, ο Χριστός δεν ήρθε για να διορθώσει απλώς τη ζωή μας. Ήρθε για να γίνει η ζωή μας. Όσο δεν το συνειδητοποιεί αυτό ο πολυπράγμων σημερινός άνθρωπος, θα μοιάζει σαν τον νυχτωμένο στρατοκόπο που δεν θα βρίσκει οδό, διέξοδο στα τραγικά και πολυδέδαλα αντιέξοδά του. Δηλαδή, απάντηση στο στίχο του ποιητή, δεν έχει για σένα δρόμο, δεν έχει οδό. Έτσι που τη ζωή σου τη ρήμαξες εδώ, σ' όλη τη γη τη χάλασες. Απάντηση δίνει μόνο ο λυτρωτής Χριστός, που είναι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ας ευχηθούμε λοιπόν τα φετινά Χριστούγεννα να κάνουμε ένα ακόμη βήμα αποφασιστικό προς τον Χριστό. Να εορτάσουμε όχι μόνο του Χριστού την γέννηση, αλλά και την δική μας εν Χριστώ αναγέννηση. Να γίνουμε δηλαδή άνθρωποι λυτρωμένοι και θεωμένοι. Εν ίτε των Κύριων εκ των ουρανών, εν ίτε αυτών εν της υψίσεις. Αλληλούια. Με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Σώσον ο Θεός το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Δούμε το φως το αληθινό, ελάβομε πνεύμα εκουράνιον, εύρομε πίστην αληθή, αδιέρετον τριάδα προσκυνού. Αθανάτων επουρανίων και ζώπιων, φρικτών Χριστού μυστηρίων, αξιώς ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Δόξασαι Κύριε, δόξασαι. Αντιλαβώς τον ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός. Και πόσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθο. Συνήθιμε. Ότι σύ ο αγιασμός ημών και σύ την δόξαν αναφέρει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας.